Ο πατέρας Μάξιμος. Ο πατέρας Μάξιμος, ο οποίος είναι ο συγγραφέας αυτού του πολύκρωτου βιβλίου, ο Αντίχριστος Ήλθεν. Ένα βιβλίο το οποίο έχει, πραγματικά μας έχει συγκλονίσει. Όχι για κανέναν λόγο, αλλά γιατί αυτά που λέει συνεχώς επαληθεύονται. Αυτά που έλεγε ο πατέρας Μάξιμος πριν 2 χρόνια περί οικονομικού κράχ. Εντάξει, αυτά τα είπαν και τα έχουν πει κι άλλοι, αλλά με τόσες λεπτομέρειες. Αν το άλλο, το θέμα των κληρικών, που όπως λένε οι προφητείες, οι κληρικοί θα είναι οι χειρότεροι, οι κληρικοί των τελευταίων ετών της ανθρωπότητας θα είναι οι χειρότεροι όλων. Και τι βλέπουμε σήμερα? Και ειδικά, να σας πω την αλήθεια, για την εξουσία της Εκκλησίας το ψιλοπεριμένω. Αλλά για το Άγιο Όρος δεν το περίμενα ποτέ, να σας πω την αλήθεια. Και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση όταν ο πατέρας Μάξιμος μου έδωσε αυτό το περίφημο χειρόγραφο του Αγίου Νείλου, το οποίο υπάρχει μέσα σε αυτό το βιβλίο και σύντομα θα βγει και σε ξεχωριστή έκδοση, όπου έλεγε τι θα γίνει στο Άγιο Όρος. Και λέω, μπα, αυτά είναι σαν χλαμάρες, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ αυτά στο Άγιο Όρος. Κι όμως, πριν αλέκτορα λύση 3, ήρθε η ώρα που τα βλέπουμε μπροστά μας και δεν τα πιστεύουμε. Αυτά κανείς σίγουρα δεν τα είχε προφητεύσει. Καλησπέρα, πατέρα Μάξιμε. Καλησπέρα. Θα ήθελα να μας πείτε και σήμερα όλα αυτά τα οποία, τα συγκλονιστικά τα οποία λέτε στο βιβλίο σας αυτό εδώ, τα οποία σας έχουν κυνηγήσει πάρα πολύ, είναι η αλήθεια. Και είναι λογικό αυτό, διότι ξέρετε, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται. Όταν κάποιος ενοχλεί, πάντα βγαίνουν τον φάνε. Και όποιος ενοχλεί λέγοντας την αλήθεια, τότε σίγουρα πάνε να τον φάνε ακόμα περισσότερο. Πείτε μας, πού στηριχτήκατε για να μπείτε αυτά τα πράγματα που γράφετε στα βιβλία σας? Κοιτάξτε, όλα αυτά τα οποία, βασικά υπάρχει μια μεγάλη προπαγάνδα, έτσι εις βάρος του βιβλίου και εις βάρος της ταπεινότητός μου, με πολλούς και διαφόρους τρόπους που όλο και εντείνεται όσο περνάει ο καιρός, έτσι και προσπαθούν να παρουσιάσουν πολλά πράγματα τα οποία είναι ψεύδινες, συκουφαντίες, προκειμένου να χτυπήσουν το βιβλίο, το οποίο δεν έχουν άλλο τρόπο να χτυπήσουν. Έτσι, επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, έχει βγει Ιερά Σύνοδος εδώ και 1 χρόνο ακριβώς, έχει βγάλει ανακοίνωση για το βιβλίο ότι δεν είναι, ότι είναι κακόδοξη, περιέχει μέσα πολλές κακοδοξίες και έχει περάσει 1 χρόνος και ακόμα δεν έχει βγει να πει στον ελληνικό λαό ποιες είναι αυτές οι κακοδοξίες. Χαρακτηρίζουν ένα βιβλίο κακόδοξο, έτσι, και δεν λένε πού είναι η κακοδοξία. Ούτε έχει απαντήσει ακόμα ο Σεόφιλεος, είχε κρέος ως μητέρα στοργική που υποτίθεται ότι είναι, ως πνευματικοί πατέρες, ούτε έχουν απαντήσει στη δική μου αίτηση που είχα κάνει πριν 2 χρόνια για το βιβλίο. Έτσι, κανέναν ενδιαφέρον, καμία ενημέρωση, καμία μητρική, έτσι, αγάπη και φροντίδα, και πολύ περισσότερο, καμία ενημέρωση για το λαό να πούνε ποιες είναι οι κακοδοξίες. 1 χρόνο. Δεν υπάρχει λοιπόν, δεν έχουν τη δυνατότητα, δεν έχουν τις δυνάμεις, δεν έχουν τις γνώσεις, δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να μην στηρίζεται μέσα στην Αγία Γραφή. Και έρχομαι στην απάντηση στο ερώτημά σου, Λεωνίδα. Δεν υπάρχει τίποτα μέσα στο ταπεινό μας βιβλίο, ο Αντίχριστος Ήλθε, που να μην στηρίζεται μέσα στην Αγία Γραφή και μέσα στους Αγίους Πατέρες. Όλα, τα πάντα. Δεν υπάρχει τίποτε μα τίποτε δικό μου μέσα στο συγκεκριμένο βιβλίο. Όλα είναι μέσα ηλυμένα, παρμένα μέσα από την Αγία Γραφή, παλαιά Καινή Διαθήκη και μέσα από τους Αγίους και Θεοφόρους Πατέρες μου. Είναι τα πάντα μέσα στο βιβλίο. Μπορεί να βρει κανείς ό,τι έχει σχέση με τον Αντίχριστο. Όταν λέμε ό,τι, όλα τα πάντα. Ποιος θα είναι, πότε θα εμφανιστεί, από πού θα γεννηθεί, πού θα κατάγεται, πόσο θα βασιλεύσει, ποιος είναι ο σκοπός του, πώς θα σφραγίσει, με τι θα σφραγίσει τον κόσμο, τι κακά θα κάνει, πώς θα ξεγελάσει τον κόσμο στην αρχή, παρουσιάζοντας ένα προσωπείο έτσι καλό, αγαπητό, προσφέροντας πολλές λύσεις σε πολλά ειδικά τεχνητά προβλήματα κλπ. Ούτως ώστε να ξεγελάσει τον κόσμο και να τον συμπαθήσει, να τον αγαπήσουν και να τον ανακηρύξουν τρόπον την έτσι παγκόσμιο κυβερνήτη, παγκόσμιο πλανητάρχη, όπως λέγεται, ο οποίος θα είναι βεβαίως ένας στιγνός, με όλες τις μέσες λέξεις, δικτάτορας και της ψυχής μας και του σώματός μας. Περιέχει μέσα στο βιβλίο για τα θέματα των σημείων των καιρών. Ποια είναι τα σημεία των καιρών τα οποία μας χαρακτηρίζουν ότι πλησιάζει το τέλος? Διότι ο Κύριος μας, έτσι απαντώντας το ερώτημα των μαθητών, πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, συγκεκριμένο ερώτημα, δίνει συγκεκριμένη απάντηση, όχι αφηρημένη. Συγκεκριμένη, με πολλά στοιχεία και ντοκουμέντα, και είπε: όταν θα δείτε όλα αυτά τα σημάδια που σας λέω τώρα και σας αναφέρω παρακάτω, έτσι,
πολέμους, σεισμούς, θεομηνίες, καταστροφές, πλημμύρες, πυρκαγιές, θα ψυγεί η αγάπη, η επανάσταση των, μεταξύ των χριστιανών κλπ. Οι κληρικοί, οι οποίοι θα γίνουν οι χειρότεροι και ασεβέστεροι πάντων, δεν θα ενδιαφέρονται καθόλου για το ποιμνιό τους, θα είναι άντρες και ενόδοξοι, φιλόδοξοι, φιλάργυροι, ανήθικοι, χίλια δύο πράγματα. Όταν θα δείτε το Ισραήλ να ξαναφτιάχνει κράτος. Το είπε, τώρα θα δει το Ισραήλ να ξαναφτιάχνει κράτος. Τότε λέει, μόλις θα δείτε όλα αυτά, προσέξτε γιατί έφτασε το τέλος. Εγγύς εστίν επιθύρες. Όταν λέμε Λεωνίδα, εγγύς εστίν επιθύρες, είναι κοντά στη θύρα, τι σημαίνει? Ότι είναι απ' έξω, ότι είναι δίπλα, ότι έφτασε. Και λέει χαρακτηριστικά, για να μην παρεμηνεύσει κανείς το συγκεκριμένο εγγύς εστίν επιθύρες που λέει στο ΚΔ, στο 24ο κεφάλαιο του Ματθαίου, του Ευαγγελίου του Ματθαίου, λέει ότι η γενεά εκείνη που θα δει όλα αυτά τα σημάδια δεν θα φύγει από τη ζωή μέχρι που θα γίνει, που θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία μου. Εχθές συγκεκριμένα, Λεωνίδα, με βρίσκει κάποιος κύριος, μεγάλος, με τη σύζυγό του, στο δρόμο. Και μου λέει, πατέρα Μάξιμε, λέει, μια ερώτηση να σας κάνω. Λέω, παρακαλώ. Λέει, είμαστε, λέει, Νοέμβριο. Και η ζέστη λέει, λες και είναι καλοκαίρι. Μήπως είναι, λέει, σημεία των καιρών αυτό? Λέω, βεβαίως, λέω. Αναφέρεται, υπάρχει ειδική προφητεία, ναι, μέσα στο βιβλίο, αναφέρεται, το προφήτη Δανίλ, που λέει ότι όταν θα έρθει το τέλος του κόσμου και θα πλησιάζει ο καιρός για να έρθει η Δευτέρα Παρουσία και θα έχει έρθει ήδη, θα έχει ήδη γεννηθεί ο Αντίχριστος, λέει, θα αλλοιωθούν οι νόμοι της φύσεως, οι καιροί, οι νόμοι και καιροί, του αλλοιώσε καιρούς και νόμους. Τα πάντα θα αλλάξουν. Έτσι, το καλοκαίρι θα γίνει χειμώνας, ο χειμώνας θα γίνει καλοκαίρι. Εκεί που δεν έβρεχε θα βρέχει, εκεί που δεν χιόνιζε θα χιονίζει. Εκεί που χιόνιζε θα κάνει καλοκαίρι. Αλλαγή του σύμπαντος, αλλαγή των νόμων. Όλοι οι νόμοι έχουν πλέον αλλάξει. Έτσι, ας θυμηθούμε. Παλαιότερα τι ίσχυε, που ήταν κατά. Ίσχυε, παράδειγμα, ήταν, παλαιότερα ήταν κατά πάντα νόμιμο να αναγράφεται το θρήσκευμα στην ταυτότητά μας, Λεωνίδα. Ήταν νόμιμο. Δεν προσέκουρε σε κανένα νόμο. Ούτε ήταν παράνομο, ούτε ήταν καταπάτηση των προσωπικών δεδομένων, ούτε τίποτα. Ξαφνικά ήρθαν τα πάνω κάτω. Παλαιότερα, έτσι, επιτρεπότανε να γίνονται προσευχές στα σχολεία, να υπάρχουν εικόνες μέσα στα λεωφορεία, μέσα στις δημόσιες αρχές κλπ. Τώρα απαγορεύεται. Παλαιότερα ήταν παράνομο να πορνεύει κάποιος ή να μοιχεύει και τιμωρείταν από τον νόμο. Τώρα έγινε από ποινικοποίηση της μοιχείας. Παλαιότερο βλέπαμε ανήθικους, βλέπαμε αρσενοκίτας, βλέπαμε ομοφυλόφιλους, είτε άντρες είτε γυναίκες, και ήταν δελιγμαίοι και απορριπταίοι, ας πούμε. Τώρα ψηφίζεται νόμος, έχει ψηφιστεί σε πολλά κράτη νόμος που τους επιτρέπει να συζούνε, σε λίγο τους επιτρέπει να κάνουν, να έχουν και παιδιά και πάλι λέγοντας. Και είδαμε και τον πρώτο, σε εισαγωγικά, την πρώτη σύζευξη, έτσι, στην κυριολεξία πάντρε μάντρων, που έγινε. Όλα αυτά είναι σημεία των καιρών, δηλαδή. Όλα αυτά είναι σημεία των καιρών. Τι άλλο, δηλαδή, τι άλλο πρέπει να δούμε, Λεωνίδα, για να κατανοήσουμε? Για να πάμε λίγο στο κομμάτι που μας ενδιαφέρει, για τους μοναχούς, για τους μοναχούς του Αγίου Όρους. Κοιτάξτε, ήδη. Κάνει φοβερή εντύπωση. Ήδη έχουμε παραδώσει το χειρόγραφο αυτό, το ανέκδοτο χειρόγραφο, έτσι, δεν έχει ξαναεκδοθεί. Να πω ότι και σήμερα θα πάρετε μαζί με το βιβλίο, Ο Αντίχριστος Ήλθεν 1983-2013 από 35 ευρώ. Με 25 μόλις ευρώ θα πάρετε και μία φωτοτυπία από το βιβλίο το χαμένο χειρόγραφο του Αγίου Νείλου, το χαμένο χειρόγραφο του Αγίου Νείλου, που μιλάει για την κατάσταση των μοναχών στο Άγιο Όρος. Εκεί δεξιά, στο 217, Λεωνίδα, ναι. Η δεμή που λέει, αυτό προσέξτε, το πάρετε σαν ακούσατε. Αν και υπάρχει και ένα κομμάτι του χειρόγραφου του Αγίου Νείλου, υπάρχει και στο βιβλίο, δεν